Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ξέρετε, η ζωή έχει τόσες δυσκολίες, τόσα απρόβλεπτα πράγματα και ο Θεός θέλει να πάμε στην παρουσία Του, να ακούσουμε το θέλημά Του για να πάρουμε δυνάμεις να αντιμετωπίσουμε τη ζωή που έχει τόσα πολλά φορτία. Αλλά θυμάστε τι είπε ο Κύριος, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι, όλοι φορτωμένοι, αφήστε τα φορτία σε μένα, εγώ θα σας ξεκουράσω, να περπατήσουμε παρέα και ο ζυγός μου δεν είναι βαρύς, αλλά είναι ελαφρύς. Δόξα στον Κύριο. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το μεγάλο δώρο του Θεού που είναι η σωτηρία. Και μέσα από τη σωτηρία που χαρίζει μόνο ο Χριστός, αποκτάμε δικαιώματα στην κληρονομιά του Θεού και πρέπει να επιτρέψουμε στον Θεό να λύσει την κληρονομιά Του μέσα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Και πάντα ο Θεός χρησιμοποιεί έναν απλό βιβλικό τρόπο, μιλάει πάντα με το λόγο Του. Και αυτό μπροστά από το λαό Ισραήλ πήγαινε και βοτώσει διαθέτης. Πάντα ο λόγος που είναι μπροστά, γιατί ο λόγος είναι ο σπόρος που φυτεύεται στην καρδιά μας. Και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είμαστε ένα χωράφι. Και ένα στοιχείο της εποχής που ζούμε σήμερα, η αποκάλυψη που έχουμε μπει πλέον, είναι ότι οι καρδιές των ανθρώπων σκληραίνουν και πλανούνται. Και εγώ σαν άνθρωπος του Θεού διδάσκομαι από το Θεό κάθε μέρα. Και τώρα συναντάω και ανθρώπους τώρα, που πριν 10-20 χρόνια που τους ήξερα, πιστεύανε στη Γραφή, αλλά γεννημένοι άνθρωποι. Και τώρα βλέπω ότι έχουν αρχίσει και αφισβητούν τη Γραφή, κομμάτια της Γραφής. Είναι ένα στοιχείο της πλάνης και πόσο οι καρδιές των ανθρώπων σκληραίνονται. Και απ' την άλλη αισθάνονται ότι ξέρουν τα πάντα, ότι ο Θεός είναι μαζί τους και όλα αυτά. Είναι στοιχεία της σκληρότητας και της πλάνης που σκληρώνει οι καρδιές. Και ο Θεός θέλει να κάνει το αντίθετο, να μαλακώνει τις καρδιές. Διότι μία μαλακή καρδιά είναι ευαίσθητη στην οδηγία του Θεού. Ανταποκρίνεται εύκολα στο θέλημα του Θεού. Μία καρδιά που είναι σκληρή δεν ανταποκρίνεται η απόφαση στο θέλημα του Θεού. Αλλά ο Κύριος αγαπάει το λαό Του, αγαπάει τον άνθρωπο και θα κάνει χάρη. Τι θα κάνει ο Κύριος, θα κάνει χάρη. Και ξέρετε, είναι η εποχή να ξεσκεπάσουμε το θρησκευτικό πνεύμα και εγώ είμαι γεμάτος από τη γνώση αυτή, χωρίς να προσβάλλουμε κανέναν άνθρωπο, αλλά πλέον ένα στοιχείο ότι έχουμε μπει στην Αποκάλυψη είναι ότι έρχεται σε κρίση το θρησκευτικό πνεύμα. Και το αναφέρει στην Αποκάλυψη 17 κεφάλαιο, να δούμε κάτι, 1706 σελίδα, και ξέρετε το 17 και το 18 κεφάλαια, αυτά τα δύο κεφάλαια, μιλάνε για το έργο και τις προεκτάσεις που έχει το θρησκευτικό πνεύμα στον κόσμο, επάνω στην Εκκλησία, επάνω στους μουσουλμάνους, επάνω στους χριστιανούς, πάντα φοράει κουστούμι. Κοσμικό κουστούμι, μουσουλμανικό κουστούμι, χριστιανικό κουστούμι και εργάζεται σε όλο τον πλανήτη. Αφού εργάζεται σε όλο τον πλανήτη, έχει βρει χώρο και εργάζεται και μέσα στην Εκκλησία. Και κάνει κάτι, αντιγράφει τον Θεό. Ο Θεός κατά κανόνα χρησιμοποιεί τον εσωτερικό άνθρωπο και μιλάει στη ζωή μας. Αυτό κάνει και το θρησκευτικό πνεύμα, χρησιμοποιεί την ανθρώπινη σκέψη, το ανθρώπινο μυαλό, την ανθρώπινη ψυχή και κάνει μια σπορά και έχει κάνει μια τεράστια σπορά. Και είναι η εποχή τώρα να γίνει ένας καθαρισμός στο άχυρο, το σιτάρι. Κάποτε είπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ότι είπαν για τον Χριστό ότι δια του Βελζεπούλ βγάζει τα δαιμόνια ο Χριστός. Και ο Χριστός είπε κάτι σοφό. Αν λέει ένα βασίλειο αντιμάχεται τον εαυτό του, θα διαιρεθεί. Και εκεί που εργάζεται το θρησκευτικό πνεύμα, ποτέ δεν μιλάει για το έργο του. Ποτέ δεν μιλάει. Αυτό που συστήνει ότι είναι όλα τέλεια. Επομένως, εκεί που εργάζεται το Άγιο Πνεύμα θα ξεσκεπάσει το αντίθετο κομμάτι. Το ξέρω στον Κύριο. Επομένως, ο Λόγος του Θεού θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε την αξία που έχει ο άνθρωπος
και την αξία που έχει το άχυρο, όλα αυτά να τα ξεχωρίσουμε, να τα βάλουμε στην άκρη. Γιατί χριστιανός και πνευματικός σημαίνει ζω με το πνεύμα. Τι είναι ο Δήμος, πνεύμα είναι. Έχει μια ψυχή, έναν κόσμο συναισθημάτων και έχει ένα σώμα. Το κέντρο της ζωής μου είναι το πνεύμα είναι. Αυτό μένει αιώνια. Το άλλο κομμάτι θα πάει στη γη, χώμα είναι στη γη μου. Τι είναι ο Θεός, πνεύμα είναι ο Θεός. Πού πληροφορεί ο Θεός, στο πνεύμα. Στο πνεύμα υπάρχει κυριαρχία του Θεού, εκεί πέρα αναπαύεται ο Θεός. Επομένως, αν δεν έχουμε την φανέρωση του Θεού στο πνεύμα, θα τα βλέπουμε όλα διανοητικά. Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις τι είναι διανοητικό και τι είναι πνευματικό. Αυτό που είναι διανοητικό δεν μπορείς να το υποστηρίξεις στην πράξη. Αυτό που είναι πνευματικό το υποστηρίζεις. Το βάζεις σε πράξη γιατί το υποστηρίζεις. Γιατί το στηρίζει ο Θεός αυτό. Το ξέρεις τον Κύριο. Και έτσι μπορούμε να νικήσουμε την αδυναμία που έχει ο άνθρωπος, να ξεπεράσουμε τα βουνά και τα προβλήματα και να τρέξουμε σαν τα ελάφια και να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια, γιατί υπάρχουν εμπόδια μπροστά. Και το ελάφι τα πηδάει. Πώς τα πηδάει, δια της πίστεως τα πηδάει. Δόξα στον Κύριο. Επομένως ο λόγος του Κύριου είναι σοφός να μας οδηγήσει όμορφη. Για να το δούμε. Να δούμε από το 17, στο 17 από το 1 μέχρι και το 6, όχι όλα τα δύο κεφάλια, γιατί δεν είναι το μήνυμά μας μόνο αυτό, θα πούμε και σε κάτι άλλο. Και ήρθε ένας από τους 7 αγγέλους που είχαν τις 7 φιάλες και μίλησε μαζί μου λέγοντας σε μένα, έλα να σου δείξω την κρίση της μεγάλης πόρης που κάθεται πάνω σε πολλά νερά. Και το Άγιο Πνεύμα προφητεύει ότι ο Θεός θα ξεσκεπάσει αυτό το πνεύμα. Και την αναφέρει ως μεγάλη πόρνη. Όλα τα έθνη πορνεύουν κάτω από την εξουσία της. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, κοσμικοί, άθεοι, όλοι πορνεύουν κάτω από την εξουσία της. Η βασίλισσα των πορνών. Και βρίσκεται πάνω σε αρχές εξουσίες παντού βρίσκεται. Μαζί με την οποία πόρνευσαν οι βασιλιάδες της γης και μέθησαν αυτοί που κατοικούν στη γη από το κρασί της πορνείας της. Και βρίσκεται πάνω στις αρχές και τις εξουσίες. Ξέρετε όταν η Ευρώπη κάνει ένα πόλεμο ή η Αμερική, η Ρωσία, ξέρετε τι κάνουν. Τον βαπτίζουν σαν μια επέμβαση ειρήνης. Όπου κάνανε πόλεμο υπερδυνάμεις, τον βαπτίζουν σαν μια επέμβαση ειρήνης για το καλό της ειρήνης του κόσμου, που αντιγράφει το έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία εργάζεται για το καλό της ανθρωπότητας και για την ειρήνη των ανθρώπων δια του Χριστού με τον Θεό. Αυτό κάνει και το θρησκευτικό πνεύμα κάνει. Και με έφερε σε πνευματική έκσταση στην έρημο και είδα μια γυναίκα να κάθεται πάνω σε ένα κόκκινο θηρίο που ήταν γεμάτο από νόματα παστιμίας και το οποίο είχε 7 κεφάλαια και 10 κέρατα. Και τι λέει εδώ πέρα, βλέπει ο Ιωάννης αυτό το πνεύμα να κάθεται πάνω σε ένα κόκκινο θηρίο και μας δείχνει, μας προαναγγέλει τη μεγάλη θλίψη. Το αίμα που θα χυθεί στον κόσμο. Γι' αυτό σήμερα στην Ουκρανία οι Ρώσοι είναι έτοιμοι, η Ευρώπη είναι έτοιμη, η Αμερική είναι έτοιμη, η Κίνα είναι έτοιμη. Αλλά δεν θα γίνει κάτι. Αν γίνει κάτι θα είναι για μια μέρα, δύο, τρεις. Δεν έχει έρθει ακόμα ο χρόνος να γίνει ο μεγάλος Αρμαγεδόν. Αλλά το βλέπεις μπροστά. Πώς θα γίνει ο Αρμαγεδόν, αυτό θα γίνει. Η Ευρώπη με την Αμερική θα συγκρουστεί με την Ρωσία και την Κίνα. Δύο γκρουπ θα γίνουν. Και όλες οι χώρες οι αδύνατες θα πάνε ή από την μια πλευρά ή από την άλλη θα πάνε. Δύο γκρουπ θα γίνουν, μεγάλα. Αν αυτά δεν τα βλέπουμε πνευματικά δεν καταλαβαίνουμε και θα έχει δει πολύ αν. Το Ευαγγέλιο πρέπει να το πάρουμε σοβαρά στη ζωή μας. Και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να το πάρει σοβαρά. Και τι κάνει, αντιγράφει το 7, 7 κεφάλαια και 10 κέρατα. Το 7 είναι η πληρότητα του Θεού. Και το 3 τι κάνει, φανερώνει τη διακονία του Θεού. Οπουδήποτε είναι το 7 και το 10, αντιγράφεται το έργο του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και της Εκκλησίας, 7 και 3, 10. Είναι μια αντιγραφή, γι' αυτό ζούμε σήμερα στην εποχή της αντιγραφής ζούμε. Ο
Ο διάβολος αντιγράφει τον Θεό, αντιγράφει την Εκκλησία, το αντιγράφει όλο. Και η γυναίκα ήταν ντυμένη με πορφυρά και κόκκινο και στολισμένη με χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια, η οποία είχε στο χέρι της ένα χρυσό ποτήρι και ήταν γεμάτο από δερίγματα και ακαθαρσίες της πόλης και πάνω στο μέτωπο της ήταν γραμμένο ένα όνομα, Μυστήριο η Μεγάλη Βαβυλώνη, η μητέρα των πονών και των θελιγμάτων της γης, και είδα τη γυναίκα που μεθούσε από το αίμα των Αγίων και από το αίμα των μαρτύριων του Ιησού και βλέποντάς τη θαύμασα με μεγάλο θαυμασμό. Και τι κάνει αυτό το πνεύμα, κάνει κάτι. Κυνηγάει το πνευματικό. Μπορεί να πει κάποιος τι κακό έχουν οι θρησκείες σήμερα. Και οι βουδιστές για αγάπη μιλάνε. Οι βουδιστές ταΐζουν χιλιάδες ανθρώπους και έχουν καζάνια μυρίες, τους ταΐζουν. Καλά πράγματα κάνουν. Και οι μουσουλμάνοι καλά πράγματα κάνουν. Δεν κάνουν κακά πράγματα. Αυτό το πνεύμα τι κάνει, πολεμάει το πνευματικό, το πνίγει. Το πνίγει μέσα. Και δεν μπορεί να αναπτυχθεί η κληρονομιά του Θεού στον άνθρωπο. Και ο Θεός αυτό δεν το διαπραγματεύεται. Διότι το πνευματικό για τον Θεό είναι πολύ ανώτερο από τις φυσικές ευλογίες. Το να έχεις μια δουλειά, το να έχεις ένα σπίτι, όλα αυτά. Τα έχουν πολύ λίγη αξία. Επομένως, αυτή η κυριαρχία τι κάνει, κυνήγησε τους μαρτύρους, θα κυνηγήσει τους αγίους και θα κάνει κάτι, θα κάνει την Εκκλησία του Χριστού ένα θρησκευτικό συγκρότημα. Και ήδη το έχει πετύχει σε ένα μεγάλο βαθμό. Όπως έγινε ο λαός Ισραήλ ένα θρησκευτικό σύστημα, οι άνθρωποι που κρατούσαν τον νόμο του Θεού, κανένας δεν είχε τον νόμο του Θεού, κανένας. Μόνο ο Ισραήλ τον είχε. Διαβάσανε για τον Μεσσία, διαβάσανε για τον Χριστό, τα διαβάζανε στις συναγωγές και όταν ήρθε ο Μεσσίας δεν τον γνώρισαν. Γιατί μεταμορφωθήκανε σε θρησκευτικό σύστημα. Λέγανε εδάφια, λέγανε και παρατηρούσαν τον Χριστό αν θα κάνει κάποιο λεκτικό λάθος στα λόγια του. Και όχι αυτό που έβγαζε ο Χριστός από την πίστη την καρδιά του. Και έγινε θρησκεία ο Ισραήλ. Αρνήθηκε τον Χριστό, αρνήθηκε το αίμα και είναι κάτω από κρίση. Αλλά και πάλι ο Θεός το μεγάλο δώρο της σωτηρίας τον δίνει. Παρόλο που η θρησκευτικότητα έχει μεγάλη κυριαρχία στον κόσμο, ο Θεός μοιράζει τη σωτηρία του. Γιατί είναι κάτι αιώνιο και θέλει να το λάβει ο άνθρωπος. Δεν το διαπραγματεύεται ο Θεός. Γι' αυτό και αν δούμε αυτά τα δύο κεφάλαια θα δούμε κάτι. Στο 18 πιο κάτω, στο 4, βγείτε από αυτό λαέ μου. Στο 18 κεφάλαιο και στο 4. Και άκουσα μια άλλη φωνή από τον ουρανό που έλεγε να βγείτε έξω από αυτή ο λαός μου και να μην συγκοινωνήσετε στις αμαρτίες της, για να μην πάρετε από τις πληγές της. Και τι λέει εδώ πέρα ο Θεός, λαέ μου βγες από αυτό. Διότι αυτό το πνεύμα το βαραίνουν χιλιάδες και εκατομμύρια αμαρτίες. Πώς εμείς θα βγούμε από την εξουσία αυτού του πνεύματος, αφού ο γείτονάς μου είναι κάτω από αυτό, ο συγγενής μου είναι κάτω από αυτό, ακολουθώντας τη σοφία και το Λόγο του Θεού, και μπορούμε να διαχωρίσουμε τι είναι σωτηρία και τι είναι θρησκευτικότητα. Γι' αυτό και την προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε για την εφαρμογή του λαδιού, τι κάνει το λάδι. Για να μην επιτρέψουμε τη θρησκευτική εξουσία να μπει μέσα στην Εκκλησία και να αντιγράψει τα πάντα. Και σιγά σιγά κάθε φορά θα λέμε και λίγα πράγματα χωρίς να προσβάλλουμε κανέναν άνθρωπο. Αλλά να μπορούμε να διαχωρίσουμε τι είναι θρησκευτικότητα και τι είναι πνευματικότητα. Ξέρετε, υπάρχουν χριστιανικές ομάδες που είναι παιδιά του Θεού, έχουν λάβει το δώρο της σωτηρίας. Και σταυρό δεν έχουν μέσα στους χώρους. Και σου λένε, πού το λέει η Γραφή να έχουμε σταυρό. Η Γραφή είναι ένα πνευματικό βιβλίο. Αν τα εξηγούσε όλα κατά γράμμα, θα έπρεπε αυτό το βιβλίο να είναι όπως είναι όλο το δωμάτιο. Ο Χριστός έκανε τόσα πράγματα που δεν τα χωράνε όλα τα βιβλία, η Γραφή. Δεν λέει πως ήταν ο δεξής τείχος της Εκκλησίας στην Κορίνθου, λέει. Ο αριστερός τείχος, ο μπροστινός τείχος, στην Εκκλησία, στην Έφεσο, στην Ιερουσαλήμ. Αλλά στη σκηνή του μαρτύρου υπήρχαν σύμβολα μέσα.
υπήρχε η εφτάφωτη λιχνία, ο Χάλκινος, σύμβολα που δίνανε ένα μήνυμα. Και θεωρούν ότι αν έχει σε μια στην εκκλησία σταυρό είναι δολατρία αυτό. Αυτό είναι σύμβολο. Αυτά είναι σύμβολα. Τα σύμβολα δίνουν ένα μήνυμα, δεν προσκυνούνται. Όταν πας σε ένα φούρνο μέσα, ο φούρνος είναι διαμορφωμένος έτσι που σου λέει ότι εδώ πέρα προσφέρουμε ψωμί. Αν πας σε ένα χασάπικο, το χασάπικο είναι διαμορφωμένο με έναν τρόπο που σου λέει ότι δεν προσφέρουμε κρέας. Αν πας σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι διαμορφωμένο έτσι που σου λέει ότι εδώ πέρα έχουμε προϊόντα. Αν πας σε ένα νοσοκομείο, πώς είναι βαμμένα τα νοσοκομεία. Με έναν τρόπο που σου λέει εδώ είναι κάτι που προσφέρουμε θεραπεία στην υγεία. Επομένως και σε ένα περιβάλλον που εκτελούμε την πίστη μας, ο χώρος πρέπει να είναι διαμορφωμένος με κάτι που αντιπροσωπεύει την πίστη μας. Χωρίς αυτό να γίνεται αντικείμενο λατρείας. Ποτέ κάποιος δεν προσκύνει σε τα σύμβολα. Δηλαδή αυτά τα κάδρα έχουν εδάφια μέσα. Αν βγάλουμε τη φωτογραφία και πάρουμε το εδάφιο και το βάλουμε στον τοίχο, είναι επιτρεπτό? Αν το εδάφιο είναι σε μια κορνίζα και εκεί ένα τοπίο είναι απαγορευμένο. Επομένως η γραφή εξηγείται πνευματικά, εξηγείται. Αν μπει κάποιος εδώ πέρα και δεν δει ένα σταυρό, δεν δει κάτι που αντιπροσωπεύει την πίστη μας, ζούμε σε μια χώρα ορθόδοξη ζούμε. Αλλιώς διαμορφώνονται οι εκκλησίες στην Αφρική, αλλιώς στην Ευρώπη, αλλιώς στην Ελλάδα. Η κάθε μια χώρα ανάλογα με την κουλτούρα της προσπαθεί να βάλει πράγματα ώστε να αντιπροσωπεύουν την πίστη χωρίς να ακυρώνουν το Λόγο του Θεού. Όταν το σύμβολο το προσκυνάς είναι πλάνη. Αλληλούια. Όταν το σύμβολο το έχεις εκεί και δεν σε ενοχλεί είναι υγεία. Και τότε ο Παύλος λέει με όλους έγινα τα πάντα για να τους κερδίσω στον Χριστό. Αλληλούια. Με όλους γινόμαστε τα πάντα και να τους κερδίσουμε στον Χριστό. Επομένως το Ευαγγέλιο εξηγείται πνευματικά για να μην μπλοκάρουμε σε θρησκευτικές αντιλήψεις. Και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το γράμμα του Λόγου και όχι το πνεύμα του Λόγου. Είναι τεράστια απόσταση. Αυτοί που ξέρανε τον νόμο του Θεού στην Παλιά Διαθήκη πηγαίναν στα κηρύγματα του Χριστού. Όχι να λάβουνε. Να παρατηρήσουν πως έκανε κάποιο και λάθος και να πούνε αυτό δεν είναι και γραμμένο. Αφού όμως ο Χριστός μίλαγε με το Πνεύμα, μίλαγε και γραμμένα πράγματα, απλά δεν τα καταλαβαίναν αυτοί. Επομένως μία πλάνη αυτό το Πνεύμα τους είναι να εισχωρήσει μέσα στην Εκκλησία και να φέρει δύο κοστούμια. Το ένα λέγεται μία φανατική εφαρμογή του Λόγου του Θεού που δεν έχει πνευματική αλήθεια. Και απ' την άλλη μια υπερφυσική ελευθερία σε σημείο ανευθυνότητας. Δύο κοστούμια. Και γίνεται ο ένας ή θρησκόληπτος ή αδιάφορος. Νομίζω ότι αν θα πει ένα αλληλούια θα γίνουν τα πάντα. Δεν γίνεται έτσι. Χρειάζεται να μείνουμε στη μέση για να κρατήσουμε το πνευματικό και να μπορούμε να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού πνευματικά. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, ο Θεός δοκίμασε την καρδιά μου, λέει, και μου εμπιστεύτηκε τη διακονία του Ευαγγελίου. Αλληλούια, τι έκανε ο Θεός, δοκίμασε την καρδιά του. Επομένως, εμείς περπατάμε πάνω σε αυτό τον κόσμο. Το ξέρεις τον Κύριο. Δεν πρέπει να μας εξουσιάζει ο κόσμος επάνω μας. Εμείς παράδειγμα, η Γραφή δεν λέει να πιστεύουμε στις γιορτές. Οι γιορτές ήταν στην Παλαιά Διαθήκη που δίνανε ένα μήνυμα. Αν όμως ο πατέρας μου γιορτάζει ή ο συγγενής μου, αν εγώ του πω ευλογημένος χρόνια πολλά, τι σημαίνει χρόνια πολλά? Να έχεις αυθονία στη ζωή σου. Αμαρτάνω στο Θεό. Δεν αμαρτάνω στο Θεό. Εύχομαι. Η Γραφή λέει να εύχεστε και να μην καταργέστε. Εγώ τώρα αφού αυτός το δέχεται έτσι, δεν πρέπει να το προσεγγίσω με σοφία. Αν πάω με μια θρησκευτική αντίληψη, είμαι μονοκόμματος. Εννοείται εγώ αφού δεν το θέλω, δεν το πράττω αυτό στη ζωή μου. Αν όμως κάποιος θέλει εκείνη την ημέρα να κεράσει κάποιος σαν μια τούρτα, είναι κακό. Δεν είναι κακό αυτό. Αλληλούια. Ας πούμε, δηλαδή, μια μαμά θέλει να κάνει μια γιορτή για το παιδάκι της και πάρει μια τούρτα.
και φωνάξει και άλλες πέντε μαμάδες με τα παιδάκια τους. Και κόψουν την τούρτα και πούνε σήμερα έχουμε τα γενέθλια, είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία. Θα πει σήμερα ο Θεός μου χάρισε ένα δώρο στη ζωή του παιδί. Και εγώ για να ευχαριστήσω τον Θεό, σας κάλεσα εδώ πέρα να πω ότι αυτό το δώρο είναι από το Θεό στη ζωή του παιδί. Και σας κερνάω και ένα γλυκό. Αν το πάρουμε θρησκευτικά, θα το δούμε τελείως αντίθετο αυτό το πράγμα. Επομένως, άλλο το πνευματικό που μας δίνει μια διέξοδο όμορφη, χωρίς να ακυρώνουμε το Λόγο του Θεού. Αλληλούια! Αλλά για να μπορούμε να τον εφαρμόσουμε κατά πάντα στη ζωή μας. Και τώρα θα πάμε να δούμε αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Είναι 1699 Αποκάλυψη 10 κεφάλαιο. Να δούμε λιγάκι το 10. Τι είναι το 10 κεφάλαιο. Από την αρχή. Την αρχή να το δούμε. Το 10ο κεφάλαιο αναφέρει μέσα έναν άγγελο που αυτός ο άγγελος είναι ο λειτουργός της Εκκλησίας των τελευταίων εποχών. Και έχει εξουσία από τον Θεό, προσέξτε, να σταθεί στην εποχή της Αποκάλυψης. Και κατά συνέπεια από την εξουσία που έχει μπορεί και το σπέρμα της Εκκλησίας των τελευταίων εποχών να σταθεί στην εποχή της Αποκάλυψης. Και όλο το άλλο σπέρμα να μπει κάτω από αυτή την εξουσία και να γίνει ένα στράτευμα και ένας λαός. Αλληλούια. Δηλαδή η απαγή της Εκκλησίας δεν θα γίνει με θρησκευτικές αντιλήψεις. Θα μας πάρει μια αδερφή από την καρδίτσα. Αδερφέ, φεύγουμε αύριο. Δεν θα γίνει έτσι. Ο Θεός θα σηκώσει εργάτη, γι' αυτό λέει προς τους αγγέλους. Πώς βγήκε ο Ισραήλ από την Αίγυπτο. Εργάτη, δεν την προετοίμασε ο Θεός. Ο εργάτης που μίλησε, στους πρεσβυτέρους δεν μίλησε. Οι πρεσβύτεροι που μίλησαν, στις οικογένειες δεν μίλησαν, στις φαμίλες. Έτσι θα πάμε. Δηλαδή ο καθένας του ήρθε ό,τι ήθελε και λέει έτσι πάμε. Δεν γίνει η απαγή της Εκκλησίας έτσι. Η απαγή της Εκκλησίας θα γίνει, εδώ υπάρχει διακονία λέει ο Θεός. Και αυτή η διακονία έχει εξουσία να προστατέψει το λαό του Θεού και τον άνθρωπο μπαίνοντας κάτω από αυτή την αλήθεια. Όλα τα άλλα θα ισοπεδωθούν όλα. Τι θα κάνουνε. Η Εκκλησία των τελευταίων εποχών είναι η γη και σένα. Θα προστατευτεί από την κρίση του Θεού και όποιος μπήκε μέσα θα προστατευτεί. Όλα τα άλλα θα ισοπεδωθούν από την κρίση του Θεού, ξεχάστε. Γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν οι νόμοι και οι αρχές του Θεού σε καμιά περίπτωση. Ο Θεός είναι τόσο καλός, αλλά όταν ο Χριστός ήταν στο Σταυρό με την αμαρτία, έπρεπε να τον τιμωρήσει. Δικαιοσύνη του. Δεν αλλάζουν οι πλευρές του. Και αυτό εδώ πέρα είναι που μας αφορά. Για να το δούμε. Και είδαν έναν άλλον ισχυρό άγγελο που κατέβαινε από τον ουρανό, δειμένο με νεφέλη, και πάνω στο κεφάλι του ήταν το ουράνιο τόξο και το πρόσωπό του ήταν σαν τον ήλιο και τα πόδια του σαν στήλη φωτιάς. Και τι λέει το ισχυρό άγγελο, να κατεβαίνει από τον ουρανό. Σημαίνει ότι αυτή η διακονία έχει εντολή και έχει μήνυμα και προφητεία από τον ουρανό που έρχεται. Και πάνω στο κεφάλι του, το κεφάλι του ήταν δειμένο σαν το ουράνιο τόξο. Ξέρετε, το ουράνιο τόξο στην εποχή του Νόε ήταν η πύλη, το πέρασμα. Ήταν ένα σημείο προφητικό για τον Χριστό, που σημαίνει η Εκκλησία των τελευταίων εποχών. Και ο υπηρέτης της Εκκλησίας κατεβάζει μια θεϊκή αποκάλυψη για το σταυρικό έργο. Τι κατεβάζει? Μια θεϊκή αποκάλυψη για το σταυρικό έργο. Ποιο είναι το κορυφαίο σημείο που πρέπει να μείνει η Εκκλησία? Το σταυρικό έργο είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μέσα από το σταυρικό έργο μπορείς να καταλάβεις τους νόμους και τα πράγματα του Θεού. Το κατεβάζει. Φέρνει θεόπνευστη προφητεία. Κατεβαίνει. Και τι γίνεται? Και το πρόσωπο ήταν σαν τον ήλιο. Δηλαδή αυτή η προφητεία σε κάνει φωτεινό άνθρωπο. Σε κάνει να ζεις πνευματικά. Έρχεται ένα μήνυμα θεόπνευστο από το Θεό να φωτίσει το λαό του Θεού. Τι έρχεται? Να τον φωτίσει. Τι θα γίνει το αντίθετο στον κόσμο? Θα σκοτεινιάσουν όλα. Σήμερα βλέπουμε πολύ γνώση στον κόσμο.
τα παιδιά, ας πούμε, 10 χρονών τα καταπιέζουν οι γονείς. Μιλάνε γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, τουρκικά, ρώσικα, 10 χρονών παιδάκια. Και Χριστός τίποτα. Μπορεί αυτή η γνώση να ωφελήσει τον άνθρωπο? Χριστός τίποτα. Αλληλούια. Η γνώση φυσής στον κόσμο να λείπει την πνευματική γνώση του Χριστού. Πνευματική λείπει. Μπορεί να σταθεί μια ζωή χωρίς τη γνώση του Θεού? Μπορεί να σταθεί? Δεν μπορεί να σταθεί. Και η εποχή του κορονοϊού το δείχνει. Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί αν δεν μείνει κάτω από το θέλημα του Θεού. Το δείχνει αυτός. Αν κάποιος δεν παίρνει το μήνυμα, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Το μήνυμα του Θεού άλλαξε η εποχή του πλανήτη. Αλλάξαν τα δεδομένα. Και πρέπει να ακολουθήσουμε τη σοφία και την προφητεία του Θεού. Πρέπει να μείνεις. Τι είναι αυτό που δεν νοικιέται? Είναι το σταυρικό έργο που θα μείνει η Εκκλησία. Πού να μείνει η Εκκλησία? Στον εαυτό της. Η Εκκλησία πού να μείνει? Στην ταμπέλα της. Στο σταυρό θα μείνει. Από τι θα πάρει χάρη? Πού να μείνει? Στην καύχησή της. Στο σταυρό θα μείνει. Και τότε είναι το ουράνιο το ξεπέρασμα. Είναι που σε κάνει φωτεινό να προχωρήσεις. Και στο χέρι του είχε ένα μικρό βιβλίο ανοιγμένο και έβαλε το δεξί του πόδι πάνω στη θάλασσα και το αριστερό το έβαλε πάνω στη γη. Και η Εκκλησία των τελευταίων εποχών και ο άγγελος που λέει εδώ πέρα ο εργάτης, το ένα πόδι πατάει στη θάλασσα που είναι ο κόσμος και στο άλλο πόδι πατάμε στη γη, στην κληρονομιά του Θεού. Που πατάμε? Στην κληρονομιά πατάμε. Ποιος είναι η γη του Θεού? Ο Χριστός είναι. Πατάμε στην κληρονομιά. Και απ' την άλλη πατάμε στη θάλασσα που είναι ο κόσμος. Δεν είμαστε έξω από τον κόσμο, κομμάτι του κόσμου είμαστε, άνθρωποι είμαστε. Και θα πρέπει αυτά να τα συμβιβάσουμε, να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε στη σωστή σειρά. Δεν είπε ο Θεός να εγκαταλείψουμε τον κόσμο. Πατάμε στη θάλασσα του κόσμου, αλλά δεν πρέπει να δουλειάξουμε στη θάλασσα. Αλληλούια. Και έκραξε με δυνατή φωνή όπως πηχάζει το λιοντάρι και όταν έκραξε μίλησαν οι 7 βροντές τις φωνές τους. Και καθώς ο άγγελος λέει στην εποχή που θα μιλήσει, δηλαδή την εποχή που έρχεται το μήνυμα των τελευταίων εποχών, η φωνή άνοιξε και γίνανε 7 βροντές. Φέρνει το 7. Το 7 είναι το τέλειο του Θεού. Τι είναι το 7? Το τέλειο είναι. Το 6 τι είναι? Την 6η μέρα γεννήθηκε ο άνθρωπος. Η σφραγίδα του Αντιχρίστου τι είναι? 3 εξάρια. Τι σημαίνει 3 εξάρια? Την γράφεται η σφραγίδα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το 6 σφραγίζεται. Όχι με τη σφραγίδα του Θεού. Με τη σφραγίδα της πλάνης, από την γραφή. Που έρχεται το τέλειο, αυτό που δεν πεθαίνει. Γιατί το θέλημα του Θεού έχει 3 επίπεδα. Είναι το τέλειο θέλημα του Θεού, που είναι στο δέντρο της ζωής που είναι ο Χριστός, αυτό που επιτρέπει ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός δεν σταμάτησε τον Αδάμ όταν πήγε να φάει το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Το επέτρεψε ο Θεός. Ο Θεός επιτρέπει πράγματα για να βρούμε το καθαρό κομμάτι. Αν εγώ την ώρα που επιτρέπει κάτι ο Θεός δεν πάρω το μήνυμα γιατί το επιτρέπει ο Θεός, στο τέλος θα βρεθώ σε μια τρύπα. Θα φυλάξω. Ο Θεός δεν σταμάτησε τον Αβραάμ να πάει με την Άγαρ. Το σταμάτησε? Δεν το σταμάτησε. Κάποιο παιδί του Θεού κάθεται στο σπίτι του. Ο Θεός δεν το σταματήσει. Το επιτρέπει ο Θεός. Ούτε θα φύγει από μέσα σου ο Θεός να κάτσει στο σπίτι σου. Ο Θεός είναι ο πατέρας. Αφού εσύ το επιτρέπεις, θα το επιτρέψει και ο Θεός. Αλλά στο τέλος δεν βγάζει πουθενά αυτό. Και αυτό που απαγορεύει ο Θεός. Του λέει το Αδάμ, μην πας εκεί πέρα γιατί θα πεθάνεις. Και σήμερα τι απαγορεύει ο Θεός? Λέει μην τραφείτε από το θρησκευτικό πνεύμα. Δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού υπάρχει κάτι απλό. Ο Θεός σχεδίασε και δίνει. Και εγώ δέχομαι. Στη Βασιλεία του Θεού δεν σχεδιάζω εγώ. Και λέω Θεέ μου ευλόγησέ το. Είναι όλα τέλεια, έτοιμα είναι. Ο Θεός σχεδίασε και προσφέρει. Και εγώ δέχομαι. Με ταπεινότητα και αγάπη στην καρδιά μου. Και λέω κάτι, ο Θεός ξέρει καλύτερα από μένα. Τι λέω? Ο Θεός ξέρει καλύτερα από μένα. Δεν προσπαθώ εγώ να σχεδιάσω ένα έργο και μετά λέω Θεέ μου ευλόγησέ το γιατί είναι για σένα το έργο. Δεν το ευλογήσω αυτός. Θα το επιτρέψει αφού το κάνεις για τον Θεό. Αλλά στο τέλος δεν πάει πουθενά.
όχι αν πάει γιώτα στο πρώτο σύννεφο μας. Και το δείχνει το καρπός και το αποτέλεσμα. Επομένως έρχεται το 7 που σου λέει εκεί θα πας, αυτό το επιτρέπει ο Θεός, εκεί με πας. Η Εκκλησία των τελευταίων εποχών θα πει στον κόσμο και στον λαό του Θεού αυτά τα τρία πράγματα. Εκεί θα πάμε γιατί ο Θεός θα μας στηρίξει. Εκεί δεν θα πάμε γιατί δεν θα μας στηρίξει ο Θεός. Δεν μας στηρίξε. Ο λαός που βγήκε από την Αίγυπτο έμεινε στην έρημο, πεθάναν τα κόκαλά τους. Λαός του Θεού δεν ήταν. Δηλαδή τον έβγαλε ο Θεός για να μείνει στην έρημο, δεν τον στήριξε. Και αυτό είναι που το επιτρέπει ο Θεός να βρούμε τι θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Ο κάθε χριστιανός, το κάθε σπίτι, ο κάθε άντρας και κάθε γυναίκα να βρούμε το τέλειο του Θεού, το 7 που είναι πνευματικό, αναπαύεται μέσα μας. Αλληλούια! Και θα διδαχτούμε πώς θα το φέρουμε στη ζωή μας, πώς θα αναπαυτούμε, γιατί είναι το 7. Στο 4 και όταν οι 7 βροντές μίλησαν τις δικές τους φωνές, επρόκειτο να γράφω και άκουσα μία φωνή από τον ουρανό που μου έλεγε σπράγγιζε εκείνα που μίλησε με 7 βροντές και να μην τα γράψεις. Γιατί αναφέρει το 7 βροντές, ότι το πνευματικό ανοίγει. Το πνευματικό ανοίγει. Γιατί ανοίγει το πνευματικό, για να αγκαλιάσει όλους μέσα. Και λέει μην το, αυτό που μίλησαν οι φωνές μην το γράψεις. Δεν χρειάζεται να γράψει ένα άλλο βιβλίο ο Θεός θα μας δώσει, είναι και γραμμένα όλα. Και αυτό σηκώθηκε μια αίρεση στην Αμερική, αίρεση των Μόρμων του, την ξέρετε. Και περνάει και εδώ στην Ελλάδα έχει. Και βλέπεις ανθρώπους με ωραία πρόσωπα, ωραία κουστούμια, γραβάτες, νταμπελάκια. Και μέσα στη γραφή προσθέσαν και τα βιβλία του Μόρμων. Και λένε καλή είναι η Βίβλο, δεν ακυρώνω την Βίβλο. Αλλά ο Θεός είπε σε αυτόν τον προφήτη και του είπε εκείνα κάποια βιβλία και τα φέρανε. Δεν θα προσθέσει ο Θεός άλλα βιβλία. Τίποτα, αυτά που έδωσε φτάνει, τα χρειάζεται. Μας τα λέει τόσο όμορφο ο Κύριος και τόσο απλά. Γιατί ο Θεός ήδη τα έχει και πού θα μην τα γράψει. Και πού θα τα γράψει ο Θεός. Μέσα μας. Πού θα τα γράψει ο Θεός. Μέσα μας. Το Ευαγγέλιο είναι γραφή του Θεού μέσα μας. Και ο άγγελος που είδα να στέκεται πάνω στη θάλασσα και πάνω στη γη, σήκωσε το χέρι του στον ουρανό και ορκίστηκε σε αυτόν που ζει στους αιώνες των αιώνων, όπως έκτισε τον ουρανό και εκείνα που είναι μέσα σε αυτόν και τη γη και εκείνα που είναι μέσα σε αυτή και τη θάλασσα και εκείνα που είναι μέσα σε αυτή, ότι και όλος δεν θα υπάρχει πλέον. Αλλά κατά τις ημέρες της φωνής του 7ου Αγγέλου, όταν πρόκειται να σαρτήσει, τότε θα πραγματοποιηθεί το μυστήριο του Θεού, όπως φανέρωσε στους δικούς του δούλους και προφήτες. Η έβδομη σάλπιγγα, η έβδομη σφραγίδα, η φωνή της Εκκλησίας των τελευταίων εποχών. Θα γίνουν όλα. Ο κόσμος τα περνάει για αστεία αυτά. Τα περνάει για αστεία. Τους λες σήμερα για Ευαγγέλιο, για Χριστό, για κοινωνία και δεν περνάνε για αστεία αυτά. Δεν είναι αστεία τίποτα. Αυτά που είπε ο Θεός γίνονται όλα. Τα βλέπουμε στον κόσμο. Τι σημαίνει κορονοϊός, κορώνα και ιός. Τι σημαίνει κορώνα, εξουσία, στέμα. Τι σημαίνει ιός, σπόρος. Ποιος είναι ο Χριστός, είναι η εξουσία του ουρανού και ο σπόρος του Θεού. Τι είναι ο κορονοϊός, είναι το αντίθετο του Χριστού, το πνεύμα του αντί του Χριστού είναι. Ό,τι κάνει ο Χριστός, αυτό κάνει το αντίθετο κάνει. Ο Χριστός ήρθε να φέρει να κάνει εκκλησίες, αυτό κλείνει τις εκκλησίες. Ο Χριστός ήρθε να φέρει ελπίδα, αυτό χάνεται η ελπίδα. Ο Χριστός ήρθε να φέρει υγεία, αυτό κλέβει την υγεία. Είναι το αντί του Χριστού είναι. Αν εγώ δεν το διακρίνω πνευματικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό ερχόμαστε στην εκκλησία για να πάρουμε. Ξέρετε, ο Θεός είναι καλός Θεός. Ενδιαφέρεται και για την κοιλιά μας. Τι θα φάμε. Διαφέρεται, καμιά φορά σου βάζει ο Κύριος, θα φας ένα γλυκό. Και τρως ένα γλυκό και λες, Κύριε, το ευχαριστήσεις γιατί γίνεται με την ευλογία του. Και για την αίσθηση. Αλλά ενδιαφέρεται πιο πολύ για το πνεύμα όμως. Πρώτα ο Θεός ενδιαφέρεται για το πνεύμα, μετά για την αίσθηση και μετά για την κοιλιά. Αλληλούια, μια ωραία τάξη. Άμα βάλουμε την κοιλιά μπροστά, την αίσθηση μπροστά, και το πνεύμα πίσω δεν πάμε καλά. Αλλά όλοι καλά αισθάνονται.
Στο θέμα είναι η αίσθηση, θα σε βγάλει κάπου όμως. Πάει μπροστά η αίσθηση ή πάει μπροστά το πνεύμα. Καλή είναι και η αίσθηση. Καλή είναι και η κοιλιά. Αν πάει μπροστά η κοιλιά, πού θα σε βγάλει. Σε αδίέξοδα. Αλληλούια. Γι' αυτό λέει η Γραφή, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε, δεν κάναμε τέτοια, δεν βγάλαμε, δεν μόνοι, δεν. Και τι λέει ο Κύριος, φεύγετε από μένα οι εργαζόμενοι την ανομία. Κάτι που έκανε ο Θεός πριν 5 χρόνια, 10, δεν μπορεί να σε κρατήσει σήμερα. Καλό είναι να το θυμάσαι. Μπορεί να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός πριν 5, 10 χρόνια και τώρα είναι σε άνομος, έξω από τον νόμο του Θεού. Αλληλούια, η ευλογία του χθες. Είναι καλό να την κρατάμε, αλλά πρέπει να κτίσουμε στο σήμερα και στο αύριο. Τι είναι αυτό, σοφία είναι. Τι θα φέρει η Εκκλησία των τελευταίων εποχών, σοφία θα φέρει. Δεν θα πει κάτσε να συγκρουστούμε με τους νόμους, με τα συστήματα, σοφία θα φέρει. Θα πει παιδιά, είμαστε λαός του, θα πρέπει να κινηθούμε σοφία. Έχουμε το πνεύμα μέσα, έχουμε την αλήθεια, η σοφία θα μας βοηθήσει. Τι θα επικρατήσει στον κόσμο, σοφία. Τι σημαίνει σοφία, σύγχυση. Τι σημαίνει σύγχυση, λάθος βήματα. Είδατε τώρα τι έγινε στην Αττική Οδό. Η Αττική Οδό ήταν σαν τον Τιτανικό. Όταν φτιάξαν τον Τιτανικό, όλοι λέγανε τι καράβι είναι αυτό. Καμιά κύμα, κανένα κύμα δεν μπορεί να... και βούλαξε. Και όλοι λέγανε τι οδός είναι αυτή. Και πήγαν όλοι και μείναν σαν τα πρόβατα, παγιδευτήκαν όλοι. Ο Θεός σου δίνει ένα μήνυμα, μην επιστηρίζεσαι στο μυαλό σου. Ούτε στη σοφία σου, στον Κύριο. Δεν μπορεί να σε φυλάξει ούτε Αττική Οδό, ο Κύριος θα σε φυλάξει. Όταν ξέρεις να Του μιλάς, όταν ξέρεις να Τον αγαπάς και όταν ξέρεις να Τον οδηγείς. Γι' αυτό και η ανιψιά μου η Γεωργία που δουλεύει στα Σπάτα, το αφεντικό τους άφησε αργά το απόγευμα. Πού να πάει η κοπέλα στη Νέα Μάκρη. Και ο Θεός έφερε έναν άνθρωπο μπροστά με ένα δυνατό τζίπι, ήταν εκεί, και της λέει ακολούθησε το τζίπι όπου πατάνε οι ρόδες μου. Και έφτασε στο σπίτι της. Δεν είναι επέμβαση Θεού αυτό. Ο Θεός φέρνει αυτά που θέλει στο δρόμο σου. Δεν πάρει και η Γεωργία ένα τζίπι, ο Θεός το έφερε. Γιατί προσεύχεται, προσεύχεται η μάνα της, ο πατέρας, ο θείος, η θεία και η ίδια προσεύχεται η αδελφή. Και το φέρε το τζίπ. Αν δεν προσευχόμαστε, πώς θα έρθει το τζίπ. Αλληλούια, έρχεται το τζίπ. Δεν έρχεται το τζίπ. Αλληλούια. Όταν εμείς εμπιστευτούμε τον Κύριο, ο Θεός θα εκπληρώσει. Και προσέξτε τώρα το 8 και κάτω. Και η φωνή που άκουσα από τον ουρανό μιλούσε πάλι μαζί μου και έλεγε: πήγαινε και πάρε το μικρό ανοιγμένο βιβλίο που είναι στο χέρι του Αγγέλου, ο οποίος στέκεται πάνω στη θάλασσα και πάνω στη γη. Και πήγα προς τον Άγγελο λέγοντας αυτό να μου δώσει το μικρό βιβλίο και μου λέει: πάρε και να το φας ολοκληρωτικά και θα πικράνει την κοιλιά σου. Όμως το στόμα σου θα είναι γλυκό σαν μέλι. Και πήρα το μικρό βιβλίο από το χέρι του Αγγέλου και το έφαγα ολοκληρωτικά και το στόμα μου ήταν γλυκό σαν μέλι. Και όταν το έφαγα, πικράθηκε η κοιλιά μου και μου λέει: πρέπει πάλι να προφητεύσεις για λαούς και έθνη και γλώσσες και πολλούς βασιλιάδες. Και τι έκανε ο Ιωάννης, λέει στον Άγγελο να του δώσει το μικρό βιβλίο. Ξέρετε, η εγγραφή είναι κάτι μικρό για τα μάτια των ανθρώπων. Και του λέει: θα το φας ο Άγγελος, αλλά θα πικράνει την κοιλιά σου. Μετά θα είναι γλυκό. Η αλήθεια δεν γίνεται δεκτή εύκολα. Η αλήθεια είναι πικρή. Γιατί δεν δέχεται άνθρωπος εύκολα την αλήθεια. Προτιμάει το ψέμα αντί της αλήθειας. Όταν όμως την αλήθεια έχεις γερό στο μάχη να την δεχτείς, στο τέλος είναι γλυκιά η αλήθεια. Τι είναι, γλυκιά είναι. Αλληλούια, τι είναι κάνει το θρησκευτικό πνεύμα, σε κάνει να μην δέχεσαι την αλήθεια εύκολα. Και να επενδύεις σε αυτό που αισθάνεσαι, εγώ έτσι το βλέπω, έτσι το θέλω, έτσι μου αρέσει, έτσι θα πάω. Στην Εκκλησία ερχόμαστε να πάρουμε διδασκαλία για να κτίσουμε τη ζωή μας μέσα στον Χριστό. Δεν μπορούμε να αντικτήσουμε τις προσωπικές καταστάσεις. Διαφορετικά οι αισθήσεις θα μας κάνουν να αποβάλλουμε την αλήθεια. Και θα κρατήσουμε το ψέμα. Δύο πράγματα υπάρχουν. Την αλήθεια την έχει ο Θεός, το ψέμα είναι στον κόσμο. Πολύ ευκολία βρίσκεις το ψέμα. Δεν χρειάζεται δυσκολία να βρεις το ψέμα. Πολύ εύκολα.
Η αλήθεια είναι δύσκολο πράγμα. Και αυτό και αν ανοίξει την ώρα θα δεις 90 ανθρώπους να υπηρετούν το ψέμα και 10 την αλήθεια. Κρατάει ο Θεός πάντα τον υπόλοιπο για την αλήθεια. Αλλά δεν μπορεί να πεις το 90 υπηρετεί την αλήθεια, το 10 υπηρετεί την αλήθεια. Σήμερα οι άνθρωποι αγαπάνε τις εύκολες λύσεις. Απ' έξω από την πόρτα σε περιμένει ο διάβολος. Τι να κάνει, να σου προσφέρει μια εύκολη λύση. Που είναι αρεστή στα συναισθήματά σου, είναι αρεστή στις επιθυμίες και είναι αρεστή στην κοιλιά. Αλλά δεν είναι αρεστή στο πνεύμα. Γιατί αντιγράφει τον Θεό. Σήμερα τι κάνει ο διάβολος, γιατί συνέχεια ακούμε διατάγματα από τις κυβερνήσεις, Ευρώπη, Αμερική, παντού. Αντιγράφει τον Θεό, στα διατάγματα του Θεού τα αντίθετα. Αντιγραφή είναι όλα. Αλληλούια, τι είναι η μάσκα, σου κλείνω το στόμα. Εγώ θα αποφασίσω για σένα και εγώ θα κάνω το πάνω. Γι' αυτό θυμάμαι είχα δει ένα βίντεο με τον Πανούση, το θυμόσαστε, ένα σαντηρικό τραγουδιστή. Το είχε βγάλει αυτός προφητικό τώρα, αυτός ήταν και άθεος, δεν ξέρω τι ήταν. Και είχε παραγγείλει μια πίτσα. Και το σηκώνει η κοπέλα το τηλέφωνο στην πίτσα, λέει, ναι θέλω μία πίτσα και στο χαλάτρι. Παμπαμ, του λέει, κατοικείται στην τάδε εδώ, ξέρω εγώ, Θεμιστοκλέους 13, έπαθε πλάκα αυτός. Λέει, πού τα ξέρετε. Λέει, τα στοιχεία μου είναι εδώ πέρα. Λέει, εντάξει, μία πίτσα. Λέει, και δύο κοκακόλες, λέει ο τέτοιος. Και του λέει η κοπέλα, λέει, απαγορεύεται να πιείτε κοκακόλα γιατί έχετε ζάχαρο. Λέει, αυτή που τα ξέρεις. Λέει, θα πληρώσω με τριτά, θα πληρώσω με κάρτα. Του λέει, αυτή δεν έχετε, λέει, στην κάρτα χρήματα, το σύστημα, τα καταγράφει όλα. Έπαθε πλάκα, δεν είναι για αστεία, τα καταγράφει όλα το σύστημα. Και στο τέλος άρχισε κάτι να λέει αυτός, κάτι λόγια άχρηστα εκεί πέρα. Καταγεγραμμένα όλα, τι θα φας, αν επιτρέπεται να φας, τι θα αποφασίσεις. Τι χοληστερίνη έχεις, τι τα πάντα χάνει την ελευθερία. Την ελευθερία που μας χάρισε ο Θεός δεν την παραβιάζει ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό λέω που είναι το Άγιο Πνεύμα, υπάρχει ελευθερία. Όχι μια ελευθερία ανεξέλεκτη, αλλά μια ελευθερία ευλογημένη, όμορφη. Γι' αυτό ερχόμαστε στον οίκο του Κυρίου. Για να κρατήσουμε το Λόγο του Θεού στην καρδιά μας, που είναι τόσο υπέροχος. Αλληλούια, που θα μας βοηθήσει να έναν εχθρό έχουμε, το θρησκευτικό πνεύμα και την αμαρτία και την πλάνη, τον άνθρωπο, πρέπει να τον αγαπάμε ο άνθρωπος. Αξίζει όσο αξίζουν όλα τα σύμπαντα. Ένας άνθρωπος έχει μεγαλύτερη αξία από όλα τα σύμπαντα, ένας. Σκεφτείτε πως ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Αλληλούια, επομένως είμαστε στην εποχή που θα γίνει μια πνευματική περιτομή από το αίμα του Χριστού. Από το Λόγο του Θεού ώστε να βγει το ακάθαρτο και να φύγει. Γιατί πολλά πράγματα μπορούν να τρέχουν στο μυαλό μας, τα συναισθήματά μας. Και να είμαστε σε μια κατάσταση τώρα, τι είναι αυτό, είναι ο Θεός, δεν είναι ο Θεός. Και στο τέλος ο Θεός θα τα πάρει αυτά και να μείνει το καθαρό μέσα μας. Αλληλούια, τι να μείνει μέσα, το καθαρό να μείνει. Γιατί ο Κύριος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη ζωή μας. Για να νικήσουμε τον εχθρό της πλάνης, όταν αδυνατείς πνευματικά, δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Όταν είσαι δυνατός πνευματικά, είσαι όργανο στα χέρια του Θεού. Ένας θα νικήσει χιλιάδες, οι 10 μυριάδες. Όταν είμαστε αδύνατοι, πώς θα νικήσουμε χιλιάδες και μυριάδες και εκατοντάδες. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Ευχαριστώ. Για να δούμε και ένα τελευταίο, Εφεσίους 3 κεφάλαιο και το 20 εδάφιο. 20-21, 2 εδάφια. Ποιο? Εφεσίους 3 κεφάλαιο, 20-21, 2 εδάφια. 3, Ας το δούμε από το 14, γιατί έχει ενδιαφέρον πόσο ωραίο ο Παύλος. Ο Παύλος είχε μια μοναδική αποκάλυψη για το τι γίνεται μέσα στον άνθρωπο. Πολύ μεγάλη αποκάλυψη.
και το έβγαζε με τα λόγια του, με την προφητεία του, με τη διδασκαλία του έβγαζε. Γι' αυτό στο 3-14 Εφεσίου στήλια, 500, γι' αυτό λυγίζω τα γόνατά μου μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστό, από τον οποίο κάθε πατριά στους ουρανούς και πάνω στην γη ονομάζεται, για να σας δώσει σύμφωνα με τον πλούτο της δόξας του να κρατεωθείτε με δύναμη διαμέσου του Πνεύματός του στον εσωτερικό άνθρωπο. Πριν ξεκινήσουμε την Εκκλησία δεν κάνουμε δύο προσευχές. Η μία προσευχή δεν λέμε Πατέρα ουράνε τόσο μας πνεύμα σοφίας, πνεύμα αποκάλυψης, να φωτιστεί το μέσα μας. Γιατί την κάνουμε αυτή την προσευχή? Και δεν κάνουμε μία άλλη προσευχή, Κύριε δώσε μας πιο πολλά λεφτά παράδειγμα. Γιατί αυτή είναι ανώτερη από τις άλλες προσευχές. Και πρέπει να καταλάβουμε την αξία, όταν έχω μέσα φως, όλα τα άλλα με ακολουθούν. Αν δεν έχω φως και λεφτά να έχω, δηλαδή θα με βγάλει πουθενά κάτι. Δεν με βγάζει πουθενά. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι που έχουν λεφτά και είναι στην πλάνη, αρνούνται τον Χριστό, δεν βγάζουν πουθενά. Πρώτα φωτίστε το μέσα και μετά λέει ακολουθείτε τη βασιλεία μου, τη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα θα έρθει το τόπο. Αλληλούια. Ώστε ο Χριστός διαμέσου της πίστης να κατοικήσει μέσα στις καρδιές σας για να μπορέσετε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι με αγάπη να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους ποιο είναι το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει κάθε γνώση και να γίνεται πλήρες με ολόκληρο το πλήρωμα του Θεού, σε αυτό είναι το οίκος του ξένου, και σε αυτόν που μπορεί με υπερπερίσσιο τρόπο να κάνει παραπάνω από όλα όσα ζητάμε αντιλαμβανόμαστε, με το νου σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργείται μέσα μας, σε αυτό να είναι η δόξα μέσα στην Εκκλησία διαμέσου του Χριστού σε όλες τις γενναίες του αιώνα, τον αιώνα να μην. Τι κάνει, αυτός λέει μπορεί να κάνει παραπάνω από ό,τι εμείς καταλαβαίνουμε. Για να κάνει παραπάνω πρέπει να του επιτρέψουμε να κάνει παραπάνω. Δεν τα κάνει μαγικά ο Θεός. Για να τα κάνει πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του Θεού. Σε εμπιστεύεται ο Θεός? Έχεις αναρωτηθεί αν σε εμπιστεύεται? Αυτή είναι η αλήθεια. Με εμπιστεύεται ο Θεός εμένα? Αν εμένα δεν με εμπιστεύεται πρέπει να δω τι πρέπει να κάνω για να με εμπιστευτεί ο Θεός. Βάζω τον εαυτό μου. Αυτή είναι η αλήθεια είναι. Αλληλούια. Όταν ο Θεός με εμπιστευτεί, τότε και η πίστη μου μεγαλώνει μετά του πίζει βουνά. Για να με εμπιστευτεί ο Θεός πρέπει να κάνει ένα έργο μέσα στην Εκκλησία. Λέει. Πού θα το κάνει το έργο? Μέσα στην Εκκλησία θα το κάνει. Η Εκκλησία του Θεού είναι το χέρι του Θεού στον κόσμο. Και τα παιδιά της Εκκλησίας είναι το χέρι της Εκκλησίας από την Εκκλησία στον κόσμο είναι. Μία τάξη. Αλληλούια. Για να πάω εγώ στην Κερατέα, θα πάει ο Πέτρος στην Κερατέα. Είναι το χέρι της Εκκλησίας που πάει στην Κερατέα. Δεν θα πάει ο χώρος. Πηγαίνει πνευματικά έκκληση. Και να πάμε στη Σαλαμίνα, θα πάει ο Χρήστος. Πηγαίνει το χέρι της Εκκλησίας. Το χέρι του Θεού είναι η Εκκλησία στον κόσμο. Και το χέρι της Εκκλησίας είναι τα παιδιά της Εκκλησίας στον κόσμο. Για να εξαγγείλουν καλά νέα. Και να πούνε στον άνθρωπο, έχεις κάτι ωραίο μέσα σου, είσαι πνεύμα, είσαι κάτι αιώνιο, για να κατοικήσεις ο Θεός. Μπορείς να ζήσεις πνευματικά, να σκέφτεσαι πνευματικά. Αλληλούια, το ξέρεις τον Κύριο. Και μου έδειχνε η Άννα ένα βίντεο, είναι μια γιατρός που βγαίνει στα κανάλια και όλο για θάνατο μιλάει τέτοια. Και πήγε μια δημοσιογράφος και της έδωσε κόλλημα πρωί-πρωί. Πήδησε από την καρέκλα επάνω. Σαν να της λέει, ρε παιδί μου, όλο για θάνατο μας μιλάει, για σκουπίδια. Δεν μπορούσε να τα φάει τα κόλλημα. Δεν της αρέσαν τα κόλλημα. Αλλά και της είπε, οι αλλαίοι έχουν πρωτεΐνες μας. Καλό για τη διατροφή. Επομένως ο άνθρωπος θέλει κάτι πνευματικό στη ζωή του. Τι θέλει, πνευματικό θέλει. Ο Θεός είναι πνεύμα. Πρέπει να ζήσουμε πνευματικά, να αγαπήσουμε το Θείο, το πνευματικό. Αλληλούια, και το πνευματικό ξέρετε, θα το διδαχτούμε και θα το φάμε στην ειρήνη. Και σκέψου να πεινάω εγώ και να πάω στο σπίτι και να πω, Άννα, τι έφτιαξες, μια μακαρονάδα να πει, Άννα.
και να πω κρατάτε με, θα τη φάω τη μακαρονάδα. Τι κάνω έτσι. Κάθομαι ήρεμα και απολαμβάνω την μακαρονάδα. Αλληλούια. Για να φάμε το φαΐ του Θεού πρέπει να ησυχάσουμε. Τι να κάνουμε, να ησυχάσουμε. Μόνο στην ησυχία θα φάμε το φαγητό του Θεού, που είναι καλό είναι. Αλληλούια. Δεν θα το φάμε στην τσίτα, στο τρέξιμο, στην ένταση. Γι' αυτό λέει ο Θεός μας συνεκάθισε μαζί με τον Χριστό. Να ησυχάσουν πρώτα. Για να περπατήσουμε τον Χριστό πρώτα πρέπει να μάθουμε να ησυχάσουμε στον Χριστό και μετά θα περπατήσουμε. Αλληλούια. Γι' αυτό στην παλιά εποχή όταν γνώρισα τον Κύριο πολλά παιδιά ξεκινήσαμε μαζί και στην πορεία πέφτανε. Αδυνατίζανε. Η αιτία ήταν μία. Διότι δεν τους διδάξανε και οι άνθρωποι έχουν ευθύνη, αλλά και αυτοί έχουν ευθύνη. Πρώτα να κάτσουνε, να ησυχάσουνε, να γνωρίσουνε τον Θεό, να απολαύσουνε τον Θεό, να εξητήσουνε τον Θεό και μετά να αρχίσουν να περπατάνε και να κάνουν πράγματα. Αλληλούια, αν δεν μάθουμε πρώτα να καθόμαστε, να ησυχάσουμε και πώς θα κάτσουμε στην προσευχή, στην ανάπαυση, στη λατρεία, στην ευχαριστία. Εκεί θα ησυχάσουμε με τον Θεό. Και τότε θα ησυχάσουμε και θα πάρουμε δύναμη. Θα πάρουμε αλήθεια στην καρδιά μας. Δόξα στον Κύριο. Πού θα ησυχάσουμε, εκεί θα ησυχάσουμε. Αλλιώς, αν προσπαθήσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα για τον Θεό με συναισθηματικές καταστάσεις, την πορεία θα δυνατήσουμε και θα πέσουμε. Πρώτα ησυχάσουμε, πρώτα γνωριζόμαστε καλά, πρώτα βάζουμε καλές βάσεις και μετά ο Κύριος θα μας αξιοποιήσει όμορφα, καλά και πλεισμένα. Και ένα περιβάλλον να ησυχάσουμε την Εκκλησία, είναι τα σπίτια μας, είναι οι πνευματικές επαφές, είναι το αίμα του Κυρίου, είναι η προσευχή να ησυχάσουμε. Εγώ έχω νηστεία 15 χρόνια, όμορφο πράγμα η νηστεία. Τι σου έδωσε η νηστεία, αδερφέ, στη ζωή σου? Μου έδωσε πειθαρχία. Μου έδωσε πολύ χάρη, αγάπησα την νηστεία. Στην αρχή δεν ήταν εύκολο να νηστεύω. Γίνεται μια μάχη επάνω στον εαυτός. Μετά ο Κύριος βλέπει την απόφαση και στηρίζει το θέλημα μας. Κάθε Τετάρτη ο Θεός μου έχει δώσει εντολή να νηστεύουμε. Για να νηστεύεις κάθε Τετάρτη δεν είναι εύκολο, νήστεψε πρώτα μια φορά το μήνα. Μια φορά στους δύο μήνες. Μετά θα το κάνεις κάθε μήνα. Μετά το κάνεις δύο φορές το μήνα. Μετά το κάνεις κάθε εβδομάδα. Δηλαδή ο Θεός θα δει την προαίρεση που έχουμε. Αλλιώς θα έρθει ο επόμενος κορονοϊός και δεν θα νηστέψω εγώ, γιατί δεν θα το αισθανθώ. Και θα έχω μια πλάνη, δεν το αισθάνομαι. Δηλαδή στο σπίτι μας πάμε γιατί το αισθανόμαστε ή γιατί πρέπει να πάμε. Πάμε γιατί πρέπει να πάμε. Μπαίνει πίστη, μπαίνει. Σε όλα τα πράγματα μπαίνει πίστη σύμφωνα με την οδηγία του Κυρίου και την πληροφορία του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Τι θέλει να κάνει ο Κύριος περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνουμε, από ό,τι νοούμε και από ό,τι έχουμε σχεδιάσει για τη ζωή μας. Μεγαλύτερα. Γιατί η δικιά μας, τα δικά μας σχέδια είναι φτωχά μπροστά στο σχέδιο του Θεού. Τι είναι? Φτωχό είναι το σχέδιο. Ο Θεός σχεδίασε κάτι μεγαλύτερο από ό,τι εγώ φαντάζομαι. Αλληλούια, γιατί είμαστε μέσα στον Χριστό για να πάρουμε χάρη μέσα στον Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Και αυτό συνάντησα, του λέω αδερφέ, του λέω, πριν 10 χρόνια δεν πίστευε στη γραφή, τώρα άλλαξε η γραφή. Πριν 15 χρόνια δεν είχε αλήθεια στη γραφή, με αυτή τη γραφή δεν σώθηκες. Λέτε τώρα άλλαξε η γραφή. Μπορεί να αλλάξει ο νόμος, με αυτό το νόμο δεν δουλεύει ο Θεός όλο τον πλανήτη. Με αυτό θα σώζονται εκατομμύρια άνθρωποι, με αυτό θα σώζονται. Δηλαδή τώρα έρχεται ένα μυαλό και σου λέει εντάξει αυτό είναι έτσι, πάνω δεν είναι, δηλαδή τι γίνεται. Αλληλούια, δεν είναι πλάνη και ψευδέστηση αυτό. Γι' αυτό οι μάγοι δημιουργούν ψευδέστηση. Βλέπεις κάτι που είναι, κάτι που είναι ψεύτικο, μια ψεύτικη εντύπωση. Αλληλούια. Γι' αυτό ο άρχοντας της ψευδέστησης είναι το πνεύμα της θρησκείας και της πλάτης. Δόξα στον Κύριο.
Γιατί στο πνευματικό υπάρχει η πληρότητα του Θεού, υπάρχει η προστασία του Θεού και υπάρχει η σοφία του Θεού που μας βοηθάει όχι να εγκαταλείψουμε τον κόσμο, αλλά να μπορέσουμε να περπατήσουμε σε έναν κόσμο δύσκολο, πονηρό, με ειρήνη, με σοφία, με τη χάρη του Θεού και με το χέρι του Θεού κοντά μας. Δόξα στον Κύριο. Δεν χρειάζεται εμείς να εγκαταλείψουμε τον κόσμο. Εμείς χρειάζεται να αποχωριστούμε από το φρόνημα του κόσμου και να περπατήσουμε όπως ο Κύριος θέλει, σύμφωνα με την αλήθεια και με τη δικιά του χάρη. Δόξα στον Κύριο. Δεν άφησε ο Θεός την Εκκλησία έτσι, ούτε την ανθρωπότητα. Έχει το τελευταίο κομμάτι και ο Θεός θα κάνει την πλευρά του. Γι' αυτό ένα πράγμα ο Θεός θα κάνει, γιατί σίγουρα ο λόγος του Θεού είναι πάνω απ' όλα το πιο ισχυρό, είναι η πνευματική ζωή. Έχουμε δει στα έθνη το Θεό να θεραπεύει, να χρησιμοποιεί διακονίες και εργάτες θεραπευτικά. Πάρα πολλούς, όχι πολλούς, αρκετές διακονίες. Αυτό που δεν έχουμε δει από το Θεό είναι να θεραπεύει ψυχολογικά προβλήματα. Τα ψυχιατρία είναι γεμάτα. Και να γιατρέψει πιο πολύ τις προσωπικότητες, γιατί όταν βγήκαν οι Ισραηλίτες στην έξοδο, γιατρευτήκανε τα σώματά τους. Αλλά ήταν και κάτι άλλο. Γιατρευτήκαν οι προσωπικότητές τους. Μετά στον δρόμο αρρωστήσαν. Και μπορέσαν όλοι να πούνε στο ένα να συμφωνήσουν και να ακολουθήσουν τον Μωυσή. Επομένως, στην Εκκλησία των τελευταίων εποχών θα γίνει μια θεραπεία στις προσωπικότητες, θα συμφωνήσουμε. Και αυτό θα επηρεάσει και τον κόσμο που θα γιατρέψει ο Θεός ψυχολογικά προβλήματα. Δεν το έχει αγγίξει ο Θεός αυτό το κομμάτι, λίγο το έχει αγγίξει. Αλλά θα το κάνει με ένα υπερφυσικό τρόπο ο Θεός. Και με τη διακονία του λόγου αλλά και με τη διακονία των χαρισμάτων. Θα βλέπεις έναν άνθρωπο εγκλωβισμένο χρόνια στη σφαίρα της ψυχής και με ένα άγγιγμα του Θεού να μεταμορφώνεται η προσωπικότητά του, να αλλάζει. Να πλένεται, να ξυρίζεται, να ντύνεται, να περπατάει ως υγιής άνθρωπος. Αυτά είναι τα έργα που θα ακολουθήσουν τη δύναμη του Θεού στους τελευταίους χρόνους. Είναι γεμάτα τα ψυχιατρία. Αλληλούια! Γιατί καταθλίβονται οι ψυχές των ανθρώπων. Και ο Θεός αγαπάει την ψυχή των ανθρώπων. Όταν η ψυχή καταπιεστεί, θα καταπιεστούν και τα σώματα τα πάντα. Γιατί η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα. Γιατί η ψυχή είναι το κέντρο των συναισθημάτων, είναι το θέλω, το μυαλό, τα συναισθήματα και οι αισθήσεις. Αυτή είναι η σφαίρα της ψυχής. Και θα δούμε το χέρι του Θεού να κάνει θαυμάσια πράγματα. Αλληλούια! Γιατί σήμερα ο σπόρος που σπέρνεται στον κόσμο καταστρέφει την ψυχολογία του ανθρώπου. Δεν την ανορθώνει, γι' αυτό και τα δελτία ειδήσεων, αντί να πάνε εκεί που κάνει ένας άνθρωπος σε ένα μαγαζί, μια δουλειά, έκτισε ένα τοίχο, πάνε στο αντίθετο. Όπου έπεσε ένας τοίχος πάνε. Δεν πάνε σε ένα τοίχο που έκτισε κάποιος. Έπεσε ένα χωράφι, πάνε στο πεσμένο. Δεν πάνε εκεί που έκανε ο άλλος ένα χωράφι. Μπορεί αυτός ο σπόρος να φτιάξει την ψυχολογία. Δεν γίνεται εθισμός προς το κακό μετά στην ψυχή. Τι γίνεται, εθίζεται η ψυχή με το κακό. Άμα δεν δει κακό και δεν ακούς, δεν αισθάνεται καλά. Εθίζεται η ψυχή με το κακό, εθίζεται. Όταν όμως τα πάντα προβάλλουν καλά πράγματα, θα εθιστεί η ψυχή προς το καλό. Αλληλούια! Θα εθιστεί η ψυχή προς το αγαθό του Κυρίου. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα να περπατήσουμε με τον υπέροχο Λόγο του Κυρίου και να τον αφήσουμε να εργαστεί μέσα μας. Αλληλούια! Να ζητήσουμε από τον Κύριο να εργαστεί το σπόρο του μέσα μας. Αλληλούια! Δόξα στον Κύριο! Αλληλούια! Ο σπόρος του. Δεν μας άφησε ο Κύριος στην τύχη. Υπάρχει Θεός που τα βλέπει όλα, τα εξετάζει. Εκεί πρέπει να σταθούμε όλοι, να επενδύσουμε στην προσευχή πιο πολύ. Ο Θεός θέλει πιο πολύ προσευχή. Αν προσεύχεσαι 5 λεπτά, κάντα 20. Αν προσεύχεσαι 20, κάντα 2 ώρες. Προσευχή θέλει ο Θεός. Είναι δυνατόν η προσευχή να μου κάνει κακό, δηλαδή σε αυτή την εποχή. Να πηγαίνω το βράδυ να λέω Κύριε Ιησού, σε ευχαριστώ για ό,τι φτάνει αυτή η προσευχή. Μα ο διάβολος τρέχει με ταχύτητα Φεράρι μπροστά. Πού μπορεί να το αντιμετωπίσει.
Θέλει πιο πολύ προσευχή. Ο Χριστός όλη τη νύχτα προσευχόταν. Και την ημέρα εργαζότανε. Το Χριστό δεν ακολουθούμε. Πρώτη εκκλησία προσευχόταν και ο Άγγελος Ελευθέρωσε τον Πέτρο από τη φυλακή. Προσευχόντουσαν ασταμάτητα. Και να προσέχεις ασταμάτητα, πρέπει να ξεκινάς από το λίγο να πας στο ασταμάτητα. Δεν μπορεί να πας στο ασταμάτητα με μία. Η Γραφή έχει μια γνώση για να μας βοηθήσει τα επίπεδα να ανέβουμε. Το ξέρεις τι είναι. Μπορείς να πας στο ασταμάτητα αν δεν σε πάει ο Θεός. Πώς θα πας. Πρέπει να ξεκινάς από το λίγο για να πας στα πιο πάνω επίπεδα του Κυρίου για να πούμε δεύτερη χάρη. Και αυτό που ζητάει ο Κύριος μπορούμε να το κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε. Είναι ελαφρύς ο ζυγός του Κύριου. Χρειάζεται να βάλουμε στην καρδιά μας άλλες προτεραιότητες. Εκεί που θα κάτσω 5 ώρες τηλεόραση, θα κάτσω μια ώρα τηλεόραση και θα βάλω και χρόνο στην προσευχή. Θέλει άλλες προτεραιότητες στην καρδιά. Δόξα στον Κύριο, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το Λόγο του Κυρίου στην καρδιά μας. Δόξα στον Κύριο. Και τότε το ένα χέρι θα βοηθήσει το άλλο χέρι θα βοηθήσει το άλλο. Το άλλο χέρι θα βοηθήσει το άλλο. Αλληλούια. Και καθώς προχωράμε θα βρούμε και τον πεσμένο Σαμαρίτη κάτω, τον πιάσουμε τον άνθρωπο εκεί που έπεσε ληστές αυτά, τον σηκώσουμε να τον προχωρήσουμε. Γιατί εμείς προχωράμε προς τη Βασιλεία του Κυρίου κατά πάθη. Δόξα στον Κύριο. Γιατί ξέρετε οι εποχές τώρα μπορεί να σταματήσει σιγά σιγά, σταματήσει αυτή η κατάσταση. Θα έρθουν άλλες πλάνες. Θα έρθουν άλλες πλάνες. Ούτε καν τις φανταζόμαστε. Ο διάβολος θα εισέλθει στον κόσμο σαν άγγελος φωτός. Μην φανταστείτε ότι θα έρθουν άλλες καταστάσεις στον κόσμο. Άλλες. Και θα παγιδευτούν εκατομμύρια και χιλιάδες άνθρωποι. Αν δεν έχουμε το Λόγο του Θεού να πλένει το μυαλό μας, την ψυχή μας, Ψαλμός 119, ο Λόγος του Κυρίου είναι λιχνάρι στη ζωή μας, μας φωτίζει, μας πλένει, μας καθαρίζει και μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφο με τον Κύριο. Όχι να αισθανόμαστε ενοχή, οι ενοχές δεν είναι από το Θεό, ούτε να αισθανόμαστε καταδίκη, ούτε η καταδίκη είναι από το Θεό. Πρέπει να αισθανόμαστε ελευθερία και τη διόρθωση του Αγίου Πνεύματος που είναι γλυκιά και ευγενικιά στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Είναι γλυκιά και ευγενικιά στη ζωή μας κρατώντας το Λόγο του Κύριου. Ας ετοιμαστούμε λιγάκι έτσι να ψάλουμε λιγάκι ένα-δύο ύμνους και μετά να ετοιμαστούμε να κάνουμε και τη Θεία Κοινωνία.